Γεια σας αγαπητοί μου, ονομάζομαι Αμάντα και είμαι κλινική ψυχολόγος με ειδικότητα στην Inside Psychology για να ρίξω μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα με το τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον στο καρβιτσωμένο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο και ας φαίνεται στάσιμο, δηλαδή με λίγα λόγια. Αν κάποια από εσάς θελήσετε να δείτε και αρκετά παλιότερα βίντεο μου, πιθανότατα να εκπλαγείτε όταν καταλάβετε πως σας τέριαξαν. Και αυτό γιατί, η ενέργεια πάντα κάνει κύκλους αγαπητοί μου. Επιπλέον να ενημερώσω για τους κανόνες του καναλιού μου. Χλεβαστικά σχόλια, τοξικά σχόλια, σαρκαστικά σχόλια δεν θα επιτρέπονται. Με λίγα λόγια, το άτομο που σχολιάζει με αυτόν τον τρόπο θα παίρνει απόκρυψη, που σημαίνει ότι θα μπορεί να βλέπει τα βίντεο, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα σχολιασμού. Ήδη έχουμε αγαπητοί μου εδώ πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Μισό λεπτό παρακαλώ να δούμε τι άλλο θα μας εμφανιστεί. Ω, παιδιά, εντάξει, το κλείνω εδώ το βίντεο, να είστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Ξεκινάμε. Βλέπετε μια εικόνα χίλιες λέξεις. Κάποιοι από εσάς νιώθατε παγιδευμένοι, πως δεν μπορείτε να κάνετε βήμα που λέμε, ούτε μπρος ούτε πίσω. Κοιτάξτε εδώ ενέργεια, δεμένα χέρια. Κάπου όμως εσείς οι ίδιοι έχετε βάλει τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση. Εδώ συμβολίζονται ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύης. Το 23 μπορεί να συμβολίζει το 23ο γράμμα της αλφαβήτου, γενέθλια πάνω σε 23, ηλικία. 23 μέρες, ίσως κάτι που σας έφερε σε δύσκολη θέση το 2023, καθώς επίσης εδώ μπορεί να συμβολίζεται και αριθμός κατοικίας ή αριθμός εργασίας, οδό στάδε αριθμός 23. Λοιπόν, εξαπατηθήκατε παιδιά, λόγω εξαπάτησης εσείς φτάσατε σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Να υπήρξε τώρα κάποιος άνθρωπος, συγγενής σας, συνεργάτης σας, μπορεί να είναι και σύντροφος, που έκανε τις μαλαγανιές του προκειμένου να σας τα φάει που λέμε ή να σας δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα από οποιονδήποτε χώρο. Μπορεί να προέρχονται αυτά τα προβλήματα. Πω, τι κακία εδώ και τι τοξικότητα αυτός ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, άντε μην τον χαρακτηρίσω τώρα. Ποιον μας θυμίζει. Βρε κακή, αναρκισισμός, τοξικότητα, ό,τι και να μπείτε μέσα θα πέσετε. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέον, τοξότης. Το 25 αξιολογήστε το εσείς. Ναι, παιδιά μου, κάτι έχει να κάνει εδώ είτε με κτήματα, είτε με κάποιο εξοχικό μέρος, είτε με κάποιο οικόπεδο, σαφέστατα. Υπήρξε εξαπάτηση από αυτόν τον άνθρωπο απέναντί σας, παιδιά. Μεγάλη εξαπάτηση ή μπορεί να σας έταξε φύκια για μεταξωτές κορδέλες και τα πράγματα να μην ήταν έτσι όπως σας τα είπε. Εδώ αντιπροσωπεύονται και πάλι ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπίος, ιχθύης, το 3, αξιολογήστε το εσείς αγαπητοί μου. Λοιπόν, εσείς προσπαθούσατε να βρείτε λύσεις είτε από το φιλικό σας περιβάλλον, είτε είστε μέλη μιας κοινότητας, ίσως εσείς να ήσασταν εκείνοι που καθοδηγούσατε αυτή την ομάδα. Από ό,τι δείχνει εδώ ήσασταν σημαντική προσωπικότητα. Και όπως είπαμε, πιθανότατα να πρόκειται για ομάδα η οποία μεταλαμπαδεύει συγκεκριμένη γνώση ή πιθανότατα εδώ να μιλάμε για ομαδικές ψυχοθεραπείες. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέον, τοξότης, το 7, αξιολογήστε το εσείς. Να τα προβλήματα, βρε παιδιά μου, αυτό το στομαχάκι, το έρμο. Τι να σου κάνει και αυτό, όταν είμαστε έτσι και όταν έχουμε τραβήξει ό,τι έχουμε τραβήξει, είναι δυνατόν.
Έρχεται όμως εδώ ο Αρχάγγελος Σαμουήλ και σας λέει «Πρόσεχε το στομάχι σου, μην το σκάσεις». Ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε θεματάκι με το στομαχάκι σας, ίσως καούρες, ίσως δυσπεψίες, ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε έλκος, ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Όμως σας λέει ο Αρχάγγελος Σαμουήλ εδώ ότι «Όπα, όπα, βάλε φρένο, φτάνει, φτάνει, πρόσεχέ το». Όσοι πρέπει να κάνετε κάποιες θεραπείες ή όσοι πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό να το πράξετε άμεσα. Εδώ μας αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος ζυγός υδροχός, το 37, αξιολογήστε το εσείς. Και έχουμε εδώ τον Αρχάγγελο Μέτατρον που σας ανοίγει τη διέστηση μέχρι εκεί που δεν παίρνει, τα βάνια θα φτάσει η διέστησή σας. Και σας λέει, άκου τι σου λέει η διαίσθησή σου. Μπορεί αυτό εδώ το άτομο να προσπαθεί να σου κάνει τη ζωή μαρτύριο, γιατί σε έχει εξαπατήσει, σας τα εξήγησα πριν, αλλά εσύ δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη. Λίγο το μυαλουδάκι σου να βάλεις να δουλέψει, λίγο παραπάνω. Προσπάθησε να δεις τα πράγματα ξεκάθαρα, γιατί έρχεται εδώ ο μεγάλος μας ψαράς και θα σε βοηθήσει σε όλα, παιδιά Χριστούλης, εντάξει. Τι λέμε τώρα, okay. Να πούμε τι. Εδώ συμβολίζονται ζώδια του αέρα, δίδυμος ζυγός υδροχός, το 40 αξιολογήστε το εσείς. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρέος λεοντοξότης, το 46 το αξιολογείται. Και φυσικά εδώ ο μεγάλος μας, ο κύριος μας, το 51 αξιολογήστε το εσείς. Με λίγα λόγια αγαπητοί μου, θα βγείτε από τη δύσκολη θέση που βρίσκεστε. Θα βγείτε από αυτήν εδώ την κατάσταση εγκλωβισμού που σας έχει προκαλέσει αυτό εδώ το άτομο. Θα μπορέσετε εσείς να ορθοποδήσετε. Έχετε δύο αρχαγγέλους καταρχήν. Δύο αρχάγγελοι και ο Κύριος. Τι άλλο να πούμε. Και εσείς θα μπορέσετε να τα βάλετε κάτω τα πράγματα με ήρεμη σκέψη. Θα σας προσφέρει τη σοφία του και θα σας εμφυσίσει διέστηση το τρίτο μάτι, παιδιά μου, έτσι. Και θα πάρετε τις σωστές αποφάσεις και φυσικά έχετε εδώ τον προστάτη σας, τον καλό μας Χριστούλη. Θαύμα αγαπητοί μου, τι υπέροχα. Πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα πάρουμε. Για να δούμε αγαπητοί μου λοιπόν. Πάρα πολύ όμορφα. Μην ανησυχείτε παραλίγο. Όλα θα πάνε καλά. Μην μου ανησυχείτε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε Χριστούλη που μας έκανε στην τιμή. Μισό λεπτό παρακαλώ. Ναι, εσείς τώρα βρίσκεστε σε αυτή τη φάση. Πώς θα το ανέβω αυτό το βουνό, πότε εγώ θα μπορέσω, πόσο χρόνο θα κάνω. Ψηλότερο και από το Everest μου φαίνεται. Σας φαίνεται δηλαδή βουνό η κατάσταση. Μην ανησυχείτε όμως αγαπητοί μου, έχετε μαζί σας τον Χριστούλη. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός, το 10 αξιολογήστε το εσείς. Επίσης, ίσως κάποιοι από εσάς να ζείτε σε ορεινή περιοχή. Ο καθένας από εσάς μπορεί να το γνωρίζει καλύτερα. Πάμε λοιπόν και παρακάτω να δούμε αγαπητοί μου τι άλλους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Μισό λεπτό παρακαλώ. Για να δούμε λοιπόν. Αυτό ήθελε να πέσει. Ανεξέλεγκτες δυνάμεις, ανατροπές, ευνηδιασμοί, κρατήστε τα εννέα καταιγίδα. Όμως δεν σημαίνει ότι οι ανατροπές και οι ευνηδιασμοί είναι αρνητικοί. Έχετε μαζί σας, ξέρετε πολύ καλά ποιον. Θα είναι όμως τόσο συγκλονιστικά τα γεγονότα το πώς θα αλλάξουν. Γι' αυτό λοιπόν εσείς θα νιώσετε πω τι ανατροπή ήταν αυτή τώρα. Τι ευνηδιασμός ήταν αυτός τώρα από το πουθενά σαν την καταιγίδα. Μια καταιγίδα, το 9 αριθμός της ολοκλήρωσης λοιπόν, δεν το συζητάμε. Έχετε εδώ, παιδιά, και έχετε και τους δύο αρχαγγέλους. Μη φοβάστε τίποτα. Οι ανεξέλεγκτες δυνάμεις είναι οι δύο αρχάγγελοι και ο Χριστούλης μας. Πάμε λοιπόν και παρακάτω, αγαπητοί μου, να δούμε τι άλλο θα μας αποκαλυφθεί. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο είδους πληροφορίες θα πάρουμε. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Okay, παραλίγο. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Εσείς θέλετε να μιλήσετε, εντάξει. Παιδιά, παιδιά, άγγελος, άγιος, τώρα, εντάξει, να πω κάτι άλλο χρειάζεται. Άγγελος, άγιος, συν το Χριστούλη, έχετε τρία τεράστια μπόνους
αγαπητή μου, άγγελος Άγιος, αν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι, παιδιά μου, κι όμως είναι. Αχ, πάμε παρακάτω, αγαπητή μου. Συγκλονιστικά τα πράγματα πάλι. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Δείξε στον κόσμο ποιοι είστε πραγματικά, βρε, μη φοβάστε. Θα σας βοηθήσει ο Κύριός μας και οι δύο αρχάγγελοι να δείξετε ποιοι είστε πραγματικά. Δεν πάει εσείς τώρα να νιώθετε έτσι εγκλωβισμένοι. Δεν πάει να νιώθετε ότι πάει, χάνω τη γη κατά τα πόδια μου. Όχι, δείξτε τα δόντια σας και δεν θα χάσετε. Δείξτε το πραγματικό σας πρόσωπο. Αυτό πρέπει να κάνετε. Εδώ μας αντιπροσωπεύεται το ζώδιο του υδροχώου. Το αφήνω εδώ, αγαπητοί μου. Και πάμε και στους πολύ αγαπημένους μας να δούμε τι έχουν να μας πούν. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Παιδιά, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, μα είναι δυνατόν να ανησυχείτε. Ποιον έχετε εδώ, βρε, ποιον έχετε, ε? Εσείς κάτε εδώ, χτυπιέστε, τι θα κάνω, πώς θα γλιτώσω. Και έρχεται εδώ ο Χριστούλης μας και στέλνει άγγελο που σας λέει, μην ανησυχείτε, εγώ είμαι εδώ, εγώ θα τα φροντίσω όλα. Και όχι μόνο εγώ, έχω και δύο σωματοφύλακες που τους στέλνω σε εσάς. Έτσι, δύο μπράβους σωματοφύλακες, ο ένας από τα δεξιά, ο άλλος από τα αριστερά. Και εσείς μην ανησυχείτε για τίποτα, παιδιά μου. Εντάξει, πάλι ευλογίες, έτσι. Δεν το συζητάμε τι ευλογίες είναι αυτές. Θα το αφήσω αυτό εδώ, αγαπητοί μου. Και το μόνο που έχω να κάνω είναι να σας ευχηθώ με όλη μου την καρδιά να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.